Μια φορά λοιπόν είπα σε κάποιον, έχω ακούσει για έναν Παπανανία εδώ στα Εξάρχεια. Τι είναι αυτός, μου λέει ο ένας. Πα, τρελός για δέσιμο. Πας εκεί και μπορεί να σε αρχίσει να σε βρίζει, λέει. Μου λέει ο άλλος, πολύ καλός. Λέει ο άλλος, δεν ξέρω. Ένας άλλος που ήταν και κληρικός, πλανεμένος. Λέω, αυτόν πρέπει να το γνωρίσω, να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τα έφερε ο Θεός λοιπόν και γνωριστήκαμε. Και έβλεπες έναν άνθρωπο αντισυμβατικό όντως, στο ντύσιμό του, στο σουλούπι του, στην λαλιά του, στη συμπεριφορά του, στα πάντα του, τον έχετε ακούσει, τον έχετε δει και εδώ μέσα, ο οποίος δεν σου λέει πάντα αυτά που περιμένεις, καμιά φορά ο λόγος του γινόταν και τσουχτερός και πικάντικος, άλλοτε γινόταν τόσο θοπευτικός και τόσο ευγενικός που δεν μπορούσες να καταλάβεις τι πάει να πει ο ποιητής εδώ πέρα, αλλά καταλάβαινε σίγουρα κάτι, ότι φεύγοντας από το δωματιάκι του ή από το κελάκι ή από το εκκλησάκι εκεί στα Εξάρχεια, γέμιζες με χαρά αναστάσιμη, γέμιζες με δύναμη, ήσουν παρηγορημένος αν είχες πόνους, αν είχες προβλήματα, και αυτό ήταν καρπός της Χάριτος. Ένας καρπός της Χάριτος ο οποίος κρυβότανε μέσα από τα πολλά που έλεγε ο Παπανανίας και τα οποία ήξερε γιατί τα έλεγε. Μια φορά πήγε μια κοπελιά λοιπόν, άκουσε το κήρυγμά του, σαν άρθε τώρα εσείς να ακούσετε ένα κήρυγμα. Μετά πήγε γεμάτη ευλάβεια να πάρει την ευχή του και όπως πήρε την ευχή του, παφ! Τη σαμολά ένα σκαμπίλι όλο δικό της, μπροστά στον κόσμο. Την ήξερα την κοπέλα. Η άλλη σου λέει, τι κάνει εδώ τώρα, θα βρούμε τον πελά μας. Θα μας κάνει φασαρία η κοπέλα. Η κοπέλα δεν έκανε φασαρία, ήξερε γιατί έφαγε το σκαμπίλι. Και όταν της λέω, βρε τάδε, μην πούμε το όνομα. Γιατί, μωρέ, ήξερε, μου λέει, πολύ καλά γιατί μου το έριξε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο είχε θάρρος και τα λέγαμε. Και λέω, κοίτα να δεις ο παππούλης. Τέτοιες μορφές, εάν αρχίσουμε και χαμηλώνουμε, αν αρχίσουμε και ακούμε, αν αρχίσουμε και βλέπουμε, όχι αυτά που περνάνε γρήγορα και κάνουν πολύ φως και φαντάζουν ή πολύ θόρυβο, θα δούμε πολλές. Και θα μάθουμε να τριγάμε σαν τη μέλισσα, να συλλέγουμε καρπό σαν το μυρμήγκι, που όλο το καλοκαίρι τι κάνει από την άνοιξη και μετά, συλλέγει για να βγάλει το χειμώνα, έτσι. Εμείς επειδή έχουμε γρήγορη πρόσβαση στην αγορά, χρησιμοποιώ έτσι λόγο με παροιμία, δεν μαζεύουμε, δεν τριγάμε, δεν αφουγκραζόμαστε. Γιατί δεν θέλουμε να σκύψουμε, να χαμηλώσουμε και να αναγνωρίσουμε τα αγριολούλουδα της αγιότητας.